φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Summer Evolution League ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ελιτηρίους. Από την Παρτιζάν, η οποία έχει δώσει 3 παιχνίδια μέχρι στιγμής, 2 νίκες και 1 ήττα μετράει στο καλοκαίρινο πρωτάθλημα. Οι Ελιτηρίοι από την άλλη έχουν δώσει 2 μάτς μέχρι τώρα και μετρούν 1 νίκη και 1 ήττα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Με τον Τζάμπολ να βγάζει νικητές στους σημερινούς γηπεδούχους. Στην επίθεση λοιπόν η Παρτιζάν. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Γενεράλης, Καραδίμας, Κοντομίχαλος, Ριγανάκος και Τζάνης ξεκινούν για τους ασπρόμαυρους. Ενώ από την άλλη για τους Ελιτήριους έχουμε Κάντε, Ευγένη, Ζωγράφο, Λαμπρόπουλο και Μπέλη στους πρώτους πέντε. Ο Ζωγράφος μετά το πρώτο άστοχο σουτ της Παρτιζάν. Αλλά στα δεξιά σου τριών πόντων άστοχο από τον Ζωγράφο, όχι από τον Ζωγράφο, με συγχωρείτε, από τον Λαμπρόπουλο. Υπήρξε σφύριγμα στην συνέχεια. 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους κίτρινους. Πόντον έχει καλό, το rebound επιθετικό από τον Μπέλη, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν έχει ακουμπήσει τη Στεφάνη μπάλα. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Γενεράλης κατεβάζει. Βγαίνει ψηλά για να πάρει ο Κοντομίχαλος. Είναι και πάλι έξω. Ένα σουτ 2 πόντων από τον Ριγανάκο, θα το βάλει για το πρώτο καλάθι, 2-0. Παϊράμι κατεβάζει αργά-αργά. Κλείστηκε ο Λαμπρόπουλος, άφησε έξω. Παϊράμι θέλει να πλησιάσει μπροστά σε υψωμένα χέρια, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο ίδιος προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα και πάλι. Το φάουλ έχει γίνει από τον Ακάντε. Είναι και το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Γενεράλης πέρα από τα αριστερά. Μπαλά πέρασε εκτός, τελευταίος έχει βρει ο παίχτης των Ελιτήριων, ο Ζωγράφος. Κόψιμο, σηκώθηκε και προσπάθησε να κάνετε ο Ριγανάκος, δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Στην συνέχεια έχασε και η επόμενη επίθεση. Κάντε μπάλα στον Μπαϊράμι τώρα. Βρήκε απέναντι τον Λαμπρόπουλο. Είχε δυναμικά στην άμυνα. Ο Ριγανάκος έκανε και το πρώτο φάουλ για την Παρτιζάν. Θα σηκωτά στην ρακέτα ο Μπέλης, νέο φάουλ, βολές αυτή τη φορά. Το έχει κάνει και πάλι ο Ριγανάκος και αυτό είναι και το δεύτερο δικό του, όπως και δεύτερο για την Παρτιζάν. Πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα. Θα περάσει εκτός ο Ριγανάκος. Στην θέση του ο Παυλόπουλος. Μπέλης στην γραμμή για την πρώτη. Θα τη χάσει. Το 2-0. Παυλόπουλος φτάσε κοντά, κόπηκε. Ακάντε ιδίασε και τον Μπέλη. Δεν είχε το πλέμμα του στην μπάλα ο παίκτης των Ελιτήριων.
έγινε το λάθος και επιστρέφουν γρήγορα στην επίθεση και πάλι οι γηπεδούχοι. Ο Μίχαλος, ο Παυλόπουλος, παίζει κόντρα στον Ακάντε, βρέθηκε στο έδαφος ο παίκτης των ελιτήριων και ο πιο κοντό Μίχαλος θα το χάσει στην συνέχεια. Δεν αλλάζει το σκορ. Σταυρόπουλος διώχνει τον Μαϊράμι, θέλει να παίξει με τον Μπέλη. Ακάντε από κοντά, βγήκε η μπάλα. Αναμένει στα χαμηλά το σκορ, ακόμα ψάχνουν το πρώτο σκαλάθι ελιτήρι, δεν έχουν καταφέρει να το βρούμε τώρα. Με 6 και 40 αναπομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παυλόπουλος συγκρατεί, βγαίνει πάνω του ο Μπέλης δυναμικά. Έπαιξε με τον Κοντομίχαλο, υπάρχει στρίγμα για φάουλ όμως πάνω στον Παυλόπουλο. Δεν μετράει το καλάθι στην συνέχεια. Καραδί μας άφησε έξω τον Τζάνι. Γενεράλης θέλει να παίξει με τον Παυλόπουλο, τον βρήκε ωραία. Ψηλότερα εκεί με αυτοθυσία ο Τζάνις. Έγινε το κλέψιμο όμως και πήρε ο Μπαϊράμι, σηκώνεται στην άλλη πλευρά, λίγο λίγο να σκοράρει. Έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ από τον Γενεράλη. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για την Παρτιζάν. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μπαϊράμι να ξεκολλήσει το σκορ από το 2-0. Αν μπορέσει να εξοχίσει σε κάποια από τις βολές του. Κάνει την πρώτη. Χάσει και την δεύτερη. Παραμένει έτσι αμετάβλητο το σκορ, Κοντομίχαλος τώρα. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά, άφησε στο πλάι στον Γενεράλη, στα ηρεμία. Παυλόπουλος προσποιήθηκε. Ρίψωσε, κέρδισε το φάουλ από τον Ακάντε. Έφτασε κοντά στο να σκοράρει κιόλας, δεν τα κατάφερε. Αλλά έχει την ευκαιρία από την γραμμή των βολών να σπάσει το ρόδι για την Παρτιζάν. Μετά από 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Θα το καταφέρει. Κάνει την δεύτερη, ο Ιδιπάλα όμως φτάνει συστημένη και πάλι στα χέρια του. Κοντομίχαλος. Γενεράλης. Καραδί μας φτιάχνει χώρο. Έχει βάλει στην πλάτη τον Μπαϊράμι, θα γυρίσει με το δεξί. Και είναι νικητή στη μάχη εκεί στον αέρα ο Παυλόπουλος, δεν μπορεί να σκοράρει, δυνατές μάχες. Κερδίζουν με τον Τζάνι οι Αστρομαύροι, θα πάρει την προσπάθεια και εκείνος. Αστοχή και ο ίδιος παραμένει. 3-0, με συγχωρείτε. Οι Παρτιζάνοι σε βρισκόρο, εγώ μπερδεύτηκα. Οι ελιτήριοι δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής. Μπερδεύτησα το φιλοξενούμενο με τον, γηπεδούχο. Μηδέν οπότε το σκορ και έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Στο 3-0 το σκορ. Δεν θα αλλάξει από την πρώτη βολή του Κοντομίχαλου. Παρτιζάν προηγείται με αυτό το μικρό προβάδισμα των τριών πόντων. Οι ελιτήρια ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν το πρώτο του καλάθι. Αστέχισε και στις δύο βολές του Κοντομίχαλος. Μπαϊράμι, καστή πάσα βρήκε στην κίνηση τον Ζελμάνοβιτ, δεν κατάφεραν να σπάσουν το ρόδι κίτρινη, έγινε όμως ένα φθηνό λάθος στην συνέχεια και έτσι η ελιτήρη είναι και πάλι στην επίθεση. Μπαϊράμι ψάχνει επιλογές, είναι στον ζωγράφο και αυτός με τη σειρά τους τον Λαμπρόπουλο. Πάει προς τα μέσα να πηδάει μπάλα δύο φορές. Καταλήγει εκτός. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ και τις δύο βολές. Παίξει των ελιτήριων.
πέναλτι για το 3-1. Μέσα και η δεύτερη, 3-2. 4:35 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Βρίσκουν τους πρώτους τους πόντους έτσι φιλοξενούμενοι με τις δύο βολές του Ζελμάνοβιτς. Γενεράλης, πάσα στα αριστερά στον Τζάνι. Γύρισε ωραία ο Παυλόπουλος, δεν σκοράρει όμως. Τελευταίος ακούμπησε ο Μπέλης. Έτσι έχουμε 9-14 λεπτά για την Παρτιζάν. Μέλα στην περιφέρεια Τζάνις κάνει για λίγο την τρίπλα. Γενεράλης στα 6, σηκώνεται για 2. Θετικό rebound από τον Τζάνι, ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια. Έσταθει όμως τυχερός η μπάλα. Θα καταλήξει εκτός καλαθίου μετά από μια μικρή περιπέτεια. Δεν έχουμε και αλλαγή για τους ελιτήριους. Με τον Ευγένη να περνάει στο μάτς. Τζάνις από μέση απόσταση θα πάρει το δίποντο μέσα. 5-2. Μακρινή πάσα έφτασε στον Τζελμάνοβιτς. Βρήκε χώρο για να πάει κοντά. Πάζε στο Παυλόπουλος. Καραβή μας Τζάνις. Είναι στην κορυφή ο Γενεράλης, Κοντομίχαλος δίπλα του. 8 δευτερόλεπτα, σηκώνεται στον αέρα. Δεν πήγε το καλάθι μαζί σε ο Μπέλης. Κοντομίχαλος θα κλέψει, αλλά υπάρχει φάουλ. Και έχουμε και βολές, καθώς έφτασαν τα 5 ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Ο Τζάνις πέρασε εκτός για τους ασπρόμαυρους. Στην θέση του ο Αναγνωστόπουλος. Όσο ετοιμάζεται ο Μπέλης για τις δύο βολές του. Έστοχο στην πρώτη. Κάνει την δεύτερη, παραμένει έτσι στο 5-3. Τρεις πόντους έχουν πετύχει οι ελιτήριοι και οι τρεις έχουν έρθει από την γραμμή της φιλανθρωπίας μέχρι στιγμής. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Καναδί μας στάθηκε και πάλι στον Ζησιάδη. Παυλόπουλος έχει βάλει στην πλάτη τον Μπέλη, θα γυρίσει με το δεξί, το βάζει. Ζητάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Στα 3. Μαϊράμι. Σταυρόπουλος με τον Αναγνωστόπουλο μπροστά του στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης. Μαϊράμι γυρίζει ωραία. Του φύγει μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Έτσι αυτό τον επηρέασε στην εκτέλεση. Θυσιάζει τώρα για την Παρτιζάν. Άφησε τον Γενεράλη. Ζησιάδης, Παυλόπουλος, είδε το κόψιμο του Αναγνωστόπουλου, δεν πήγε το καλάθι. Ζελμάνοβιτς ακόμη με το φαουλ του Καραδίμα. Δεν μετράει το καλάθι που μπήκε στην συνέχεια. Έχουμε νέες βολές για τους ελιτήριους, για τους οποίους πέρασε ο Κωνσταντίνακος τώρα στο μάτς. Αστόχος του πρώτου Ζελμάνοβιτς. 8-3, 7-4 με σχολείτε. Μέσα και η δεύτερη για το 7-5. Συνέχεια με Ζησιάδη και ο Τσαπλές στο παρκέ τώρα για την Παρτιζάν. Είναι το τρίποντο Ζησιάδης, δεν το έβαλε. Ζελμάνοβιτς βρήκε με τη μακρινή πάσα τον
Λαμπρόπουλο είπαστε όμως θα καταλήξει ο Παγκό. Τζαμπλές στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Στην πάσα για τον Παυλόπουλο. Καθαρή άμυνα τον Κωνσταντινάκο. Ο Παυλόπουλος έβγαλε εκτός. Κατοχή για τους κίτρινους. 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. 7-5 υπερθυμίζω το σκορ. Λαμπρόπουλος. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του. Δυσκολεύτηκε να την υποδεχτεί όμως ο Ζελμανοβίτς. Πάσα έξω στον Ευγέννη. Μάνοβιτς κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 3, η μπάλα στο σίδερο. Τζαμπλές. Στάει απέναντι. Πήρε ο Ζησιάδης. Καραδήμας δεν θα διστάσει. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπαϊράμι. Πέσει γρήγορα με τον Ζελμάνοβιτς ο Λαμπρόπουλος. Από κοντά θα σταθεί στον αέρα παρά την πίεση του Ζησιάδη. Για το 7-7. Σοφάρις έφτασαν τώρα οι ελιτήριοι, 40 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Αγνωστόπουλος θα το πάρει, το χάνει. Στη συνέχεια συγκρούεται με τον Ζελμάνοβιτς, το φάουλ έχει γίνει από τον παίκτη των ελιτήριων. Λέει με τον Κωνσταντινάκο και ο ρέφερι για την συγκεκριμένη φάση. Με τον Αναγνωστόπουλο τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει το δικό του ζευγάρι βολών. Με το ρολόι να έχει σταματήσει στα 30 δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη, ξανά μπροστά η Παρτιζάν. Χάνει την δεύτερη Αναγνωστόπουλος. Ο Παυλόπουλος θα πάρει το rebound, θα πετύχει το καλάθι. Για το 17, Μπαϊράμι. Θυμίζω δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Κωνσταντινάκος το χάνει το τρίποντο. Μια επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα για τους ασπρόμαυρους. Καμπλές βαλάει την μπάλα. Πήρε ο Αναγνωστόπουλος ανάποδο lay up. Το χάσε 2 δευτερολέπτα ακόμα. Ζελμάνοβιτς δεν προλαβαίνει το ρολόι. Τελειώνει έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 17. Μόλις μπήκαμε και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ελιτήριους. Στο 17 το σκορ. Ένα μικρό προβάδισμα τριών ποντών κρατάει στα χέρια της σημερινή. Υπέδουχος ομάδα, Κωνσταντινάκος μάζε στο rebound, πέτα την άσπρωση προσπάθεια από τον Ριγανάκο. Καβλόπουλος αφήνει έξω, Μπαϊράμι. Μπαλακόμα στο δεξιά στον Ευγέννη. Κωνσταντινάκος. Πάλι Ευγέννης, κάνει την μπάλα από τα χέρια του. Φυσιάδης θα μαζέψει. Αφήνει στον Τσαπλέ, πήγε να κάνει την τρίπλα εκείνος. Λίγο έλειψε να κλέψει ο Λαμπρόπουλος και τα κατάφερε, η μπάλα είναι για την Παρτιζάν. Ωραία συνεργασία με τον πνευματικό πρώτο καλάθι από τον ίδιο για το 12-7. Σαντινάκος. Ζελμάνοβιτς γυρίζει. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Ζησιάδης. Από μια παρατήρηση στις δύο ομάδες τώρα από τον ρέφερι. Να κάποιες αμαρτυρίες που υπήρξαν και από τις δύο πλευρές. Ζελμάνοβιτς κάνει την πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Πνευματικό
στα αριστερά, σε χέρι με χέρι στον Τζησιάδη, του δώσε και χώρο για το τρίποντο, αδύναμος όμως από εκείνον. Μπάλα καταλήγει εκτός, καλωσή είναι για τον Παρτιζάν και πάλι. Ο Τζησιάδης είναι αυτός που θα πάει να επαναφέρει. Δεν πέρασε η πάσα του. Σερμάνοβιτς θα βγει στην άλλη πλευρά. Θα βρεθεί στο έδαφος ο Ζαβλές, ο οποίος έχασε την ισορροπία του, ανενόχλητος και έχασε το lay-up. Ο πνευματικός και άνοιγε το κεφάλι του. Και δεν μεγάλη ευκαιρία που έχασε. Εδώ ένα χέρι. Αστοχής ο Ριγανάκος. Γεννής αυτός τον Μπαϊράμι. Μέσα στη γωνία, Λαμπρόπουλος τιμένος για τρεις, το χάσε. Αλλά και πάλι στους κίτρινους, Λαμπρόπουλος. Κωνσταντινάκος προσποιήθηκε, Ζελμάνοβιτς είδε το κόψιμο του Λαμπρόπουλου. Δεν ήρθε το καλάθι όμως. Ακόμα μια φαινομενικά εύκολη άμυνη επίθεση για τους λιτήριους. Πολύ δυνατή πάσα εδώ του Τσαπλέ, ο Τσιάδης δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και έχουμε έτσι το λάθος σε ασπρόμαυρους, 7 και 48 ακόμα. Το 17 παραμένει. Σαντινάκος βρήκε τον Ζελμάνοβιτς, κλείστηκε από 3. Ευγένης, παρακινδυνευμένη πάσα, Ζελμάνοβιτς ξανά στον Κωνσταντινάκο. Είναι το κλέψιμο. Σιάδης. Ζητάει και παίρνει ο Ριγανάκος. Έχει απέναντί του τον Μπαϊράμι, πνευματικός για 2. Καλύτερη θέση και ο Ζελμάνοβιτς θα μαζέψει το rebound. Ακόμα χωρίς καλά στη δεύτερη περίοδο η λυτήρη. Ο Κωνσταντινάκος θα επιχειρήσει να το βρει, αλλά είναι άτσαλο το τελείωμά του. Τσαπλές. Να πάει μέχρι το τέλος, κατεβάζει στο χέρι τον Μπαϊράμι. Και έτσι έχουμε 2 βολές. Χειροκρότημα για από τον πάγκο της Παρτιζάν για την προσπάθεια του Τσαπλέ. Ο Μπέλης έτοιμος να επιστρέψει για τους ελιτήριους. Έχουμε και τον ζωγράφο στο παρκέ τώρα για τους κίτρινους. Βάζει την πρώτη ο Τσαπλές, 13-7. Κάνει την δεύτερη. Ο Μπέλης βρήκε τελευταίος. Έτσι κατευθύνει και πάλι για την Παρτιζάν. Πνευματικός Αγνωστόπουλος σηκώνεται. Θα το βάλει. 16-7. Γρήγορη επίθεση, θα έφυγε το καλάθι μετά από ώρα στην δεύτερη περίοδο για τους ελιτήριους. Έχειρος Λαμπροπούλου. Θα απαντήσει άμεσα ο Ζησιάδης, 18-9. Στο παράφος τον Λαμπρόπουλο. Είναι ο λάθος από τους κίτρινους, Αναγνωστόπουλος θέλει να τρέξει. Το πίεσε καλά ο Κωνσταντινάκος, έριξαν ξανά οι ελιτήριοι. Ανθρωπό πλέον έξιμα τώρα μπροστά για τους φιλοξενούμενους. Λαμπρόπουλος πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Για το 18-11. Τσαπλές. Κορυφή ο πνευματικός δεν θα διστάσει να το πάρει και γιατί να διστάσει αφού θα το βάλει. 21-11 πλέον. Βρίσκουν σουτ και πίσω από τα 6-75 οι γηπεδούχοι. Και έτσι φτάνουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα πλέον. 21-11 το σκορ στο συν-10. Ο Παρτιζάν Ζελμάνοβιτς θέλει να μειώσει. Θα το καταφέρει με τα αριστερό lay-up. Το 21-13. Απλές. Πνευματικός
κάνει κάποια βήματα πίσω ο Αναγνωστόπουλος. Βρήκε χώρο για να στάρει, αυτό τον τραπλέ. Πλησιάζει, ψωμένα χέρια πάνω του. Καθαρίαμε από τους κίτρινους, Γερμάνοβιτς περνάει. Αμελή πάσα, δύσκολη για τον Ζελμάνοβιτς, ψάχνει εκεί πεσμένο στο παρκέ. Μια πάσα βρήκε βοήθεια στον Λαυρόπουλο. Κωνσταντινάκος, θα πασάρει τελικά. Καλή σκέψη του, όχι τόσο καλή εκτέλεση. Ενώ Ακάντε επιστρέφει στη Λαυρόπουλου για τους φιλοξενούμενους και ο Τζανής στο παρκέ τώρα για την Παρτιζάν, όπως και ο Κοντομιχαλός. Ζανής παίρνει ξανά. Πάει στην προσπάθεια. Κακό το τελείωμα, αλλά είναι για τους φιλοξενούμενους. Θέλω να βγουν γρήγορα στον εθνιδιασμό. Κάνουν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα με τον Ζελμάνοβιτς, 21-15. Με τον Σοκράφο μπροστά του. Σταματάει δρίπλα. Βρέθηκε διαθέσιμο στο πνευματικό στο πλάι. Άσογο το τρίποντο. Σαντινάκος επιλέγει να κατεβάσει ο ίδιος. Ρίξωσε για τον Ακάντε. Εκεί στην πολυκοσμία δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Ζανής κινήσε πίσω στον Τσαπλέ. Ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του, Κοντομίχαλος. Λιώθηκε και προσπάθεια του από τον Ζελμάνοβιτς, υπάρχει φάουλ όμως. Διαφωνεί με το στήριγμα του ρέφερι ο Ζελμάνοβιτς. Όπως και να έχει, ο Κοντομίχαλος είναι στη γραμμή για τέτοιες βολές. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Την δεύτερη έχει ακόμα μία. Θα τη χάσει και αυτή μία στις τρεις. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα. Ο Κοντομίχαλος θα μαζέψει ψηλότερα. Ηρέμη για την κατάσταση. Αυτό δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση. Τσαπλές και ο 4-5. Μας αρέσει να κάνετε. Έγινε το κλέψιμο, τελείωσε ο χρόνος. Παυλόπουλος επιστρέφει για την Παρτιζάν. Στην θέση του Ριγανακού. Κατινάκος πιέζεται τον πνευματικό και είναι και πάλι χέρι με χέρι. Μια προσποίηση εκτέλεση συνέχεια από τον Μπέλη, 22-17. Δύο και 40 ακόμα για το ημίχρονο. Σταθερά μπροστά η Παρτιζάν από το ξεκίνημα του μάτς. Ωραία η πάσα του Τσαπλέ, Τζάνης από κοντά, νικάει τον Ακάντε για το 24-17. Στο σύν 7 και πάλι η Γηπεδούχη, Κωνσταντινάκος. Θεματικός δεν είναι υψηλά. Πάλι Κωνσταντινάκος, δεν είναι και τόσο καλή η πάσα του. Τσαπλές. Πρόλαβε ο Κοντομίχαλος, βρήκε και τον Τζάνι, ξανά ο ίδιος το σκοράρι για το 26-17. Ωραία συνεργασία εδώ από τους γηπεδούχους για το σύνενε απλέον. Σταντινάκος, κάτσε κοντά. Το φάουλ έχει γίνει τον πνευματικό, ο οποίος θα αποσυρθεί κιόλας.
στη θέση του ο Γενεραλής. Κωνσταντινάκος χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 26-18. Γενεράλης σηκώνεται για δύο, έστοχος. 28-18. Επιστρέφουν και πάλι στα σύν 10 οι φιλοξοί γηπεδούχοι. Αυλόπουλος μεταξύ εκτός του μπάλα. Ο ζωγράφος. Ακόμα ένα λάθος από τους λιτήριους. Γενεράλης έμεινε ζωντανή η κατοχή από την προσπάθεια του Τσαπλέ και ο Τζάνης είναι ξανά εκτελεστής για το 30-18. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Κωνσταντινάκος έχει μείνει με τον Τσαπλέ. Έχει κάνει το φαλός της Παρτιζάν. Είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους, 3-2 τώρα πραγματικά. Έχουμε και αλλαγή με τον Αναγνωστόπουλο να επιστρέφει στην θέση του Τσαπλέ. Θα γίνει το λάθος από την επαναφορά. Έχουμε ένα λάθος στη λίστα των ελιτήριων, αλλά στη συνέχεια μπερδεύτηκε ο Γενεράλης. Έτσι, μπαλάνε και πάλι για τους λιτήριους. Σαντινάκος παλεύει εκεί με τον Γενεράλη. Έχουμε τζάμπολ. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Κατοχή είναι για τους λιτήριους. Δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κωνσταντινάκος με τον Αναγνωστόπουλο προσπάθησε να πασάρει. Ακόμα ένα λάθος από τα πολλά για τους κίτρινους. Ο Μίχαλος άφησε στη γωνία. Γενεράλης θα το πάρει το τρίποντο. Ο τότος σούτου βρίσκει σίδερο. Μισό λεπτό ακόμα. Ακάντε έχασε. Πάτσε γραμμή όμως στη συνέχεια ο Γενεράλης. Όχι. Τελικά η μπάλα είναι. Ναι, για τους ελιτήριους είναι. Ο Γενεράλης βγήκε εκτός μαζί με την μπάλα. Τρία λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ο Κωνσταντινάκος παίρνει ξανά. Μπελής αφήνει έξω. Ζωγράφος για τρεις. Το βάλε. 30-21. Μια επίθεση 14 λεπτά τώρα. Γενεράλης στα 5. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Θα το βάλει το καλάθι. 32-21 και διαχειρός Γενεράλη ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος με το καλάθι του που φαίνει στο συν 11 την Παρτιζάν. Επιστροφή στην δράση εδώ στο πιστό του Αγίου Νικολάου. Παρτιζάν ελιτήρη 32-21. Σε συνέδεκα πλέον η γηπεδούχη. Δεν θα μπορέσει να αφήσει την διαφορά ο Γενεράλης. Λαυρόπουλος. Κωνσταντινάκος παίζει με τον Μπέλη. Και πάλι έξω η μπάλα. Μπαϊράμι. Θα βάλει κοντά στην ρακέτα τον αντίπαλό του. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Εδώ 32-23. Γενεράλης, σταθερά όργανο της Παρτιζάν. Αναγνωστόπουλος πάει κόντρα στον Κωνσταντινάκο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Θα βρει και μια γρήγορη πάσα στην συνέχεια για τον Λαυρόπουλο. Σηκώνεται, τελειώνει τη φάση με επιτυχία. 32-25. Ένα γρήγορο 4-0 για τους φιλοξενούμενους. Ρίχνει διαφορά σε 7 πόντους πλέον. Γενεράλης.
Γιανακόπουλος εναντίον Μπαϊράμι. Και και αυτή η άμυνα από τους Ελληνικούς θέλει να τρέξει ξανά με τον Λαμπρόπουλο, αυτή τη φορά θα το χάσει. Σελμάνοβιτς δεν μπορεί να γυρίσει, τώρα θα φανεί σε οργανωμένη επίθεση. Οι Ελληνικοί, Μπαϊράμι, Καλέξο, περάσει ο Λαμπρόπουλος, πάτησε γερά, σηκώθηκε για δύο. Παραμένει στην επίθεση, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, αλλά έχουμε και τρία δευτερόλεπτα. Έμεινε μόνο που πήρε το τρίποντο. Στο έδαφος δύο παίχτες εκεί. Μακριά από την μπάλα σηκώθηκαν αμφότεροι. Η κατοχή είναι για τους Λιτήριους. Κατεβάζει ο Γενεράλης. Μέσα στη γωνία, Αναγνωστόπουλος είναι εκεί. Πάσα του θα καταλήξει εκτός γραμμής. Να έχουμε και αλλαγή με τον Κοντομίχαλο να επιστρέφει. Να δούμε ποια είναι τη θέση θα πάρει το Αναγνωστόπουλο τελικά. Συνέχεια με τον Κωνσταντινάκο να κατεβάζει. 0-4 του επιμέρου σκορ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι από την Παρτιζάν σε αυτά τα δύο και κάτι λεπτά που έχουμε παίξει. Στο δεξί χέρι ο Μπέλης θα συνεχίσει το σερί. 32-27. Γενεράλης στον Κοντομίχαλο. Παυλόπουλος τσεκάρει τις κινήσεις. Ο ίδιος επιλέγει να πλησιάσει. Μαϊράμι έχει αρπάξει την μπάλα αντικανονικά από τα χέρια του Παυλόπουλου. Και αυτό το πρώτο ομαδικό των Ελιτήριων θα στείλει στην γραμμή των παίκτες Παρτιζάν. Ενώ είναι και το τρίτο φάουλ του Μπαϊράμι αυτό. Θα κάνει και το φάουλ ο ίδιος. Πρώτο ομαδικό και για την Παρτουζάν. Παρτουζάν η οποία προέρχεται από δύο σερί νικές. Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, τελευταία της κόντρα στους Λύκους με 58-72, ενώ από την άλλη η Ελιτήρη προέρχονται από ήττα κόντρα στα Βελούδινα Σπυριά με 75-88. Κάνει κοντά ο Ζελμάνοβιτς, θα πάει μέχρι το τέλος για το 33-29. Διαφορά πέφτει στους 4 πλέον. Παυλόπουλος πήρε και πάλι ο Γενεράλης για να εκτελέσει για 3. Εδώ ο Μίχαλος μπήκε στην πορεία της μπάλας, μάζεψε, Καραδίμα θα επιχειρήσει και αυτό στο τρίποντο. Αστοχή και ο ίδιος, νέο επιθετικό rebound. Απανωτές εκεί ανανεώσει επιθέσεων. Θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Μίχαλο. 35-29. Μπαϊράμι αυτή τον Κωνσταντινάκο. Πάσα του θα κοπεί. Ροτζάνης θέλει να γυρίσει ο Παυλόπουλος, δεν θα τα καταφέρει. 2-1-2-1. Ο Κοντομίχαλος είναι μόνος στην άμυνα και ο Λαμπρόπουλος θα τελειώσει ψηλά για το 35-31. Τέσσερα και πάλι κίτρινη. Γενεράλης. Συνεχίζει με την παλέφα χέρια του στα 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ. Θα το βάλει τον Στάτο Κωνσταντινάκο. 37-31. Μπαϊράμι στον Ζελμάνοβιτς. Συνεργάζεται ωραία με τον Κωνσταντινάκο. Υπάρχει φάουλ. Ψηλά λέει ο ρέφερι, χαμηλά το ζητάει ο Κοντομίχαλος. Ο
βολές έτσι για τον Ζελμανοβίτς. Δεύτερο ομαδικό για την Παρτιζάν, 2-1 τώρα τα ομαδικά. Αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη για το 37-32. Παυλόπουλος. Γιάννης εκτελεί, το βάλε. 40-32. Είναι και το λάθος. Υπάρχει και φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. Το Μίχαλος επανέφερε για τον Γενεράλη. Αυτό ήταν και το δεύτερο ομαδικό νωρίτερα και για τους ελιτήριους. Πάτσε γραμμή εδώ ο Τζάνης, δεν μπορούσε να προλάβει. Κατοχή στους φιλοξενούμενους. Ευγένης πέρασε και πάλι στο μάτς. Παίρνει θέση του Κωνσταντινακού. Τώρα γίνεται η κίνηση από τον Ζελμάνοβιτς, επιλέγει τον Λαμπρόπουλο. Πολύ καλή άμυνα από τον Τζάνι Παυλόπουλος, γραπώνει και την μπάλα. Υπάρχει φαουλ τον Λαμπρόπουλο. Τρίτο εξελιτήριος, ενώ ο Τσαπλές επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Γενεραλή. Λες, βρέθηκε στο παρκέ, έχουν στέλνει κάτι μπάλα από τα χέρια του. Βέλης, κατεβάζει το χέρι του Καραδίμας, πάρει φάουλ. Πες παιδιά μέσα στην αυρός και το χέρι στον αντίπαλό του. Στη γραμμή, ο Βέλης. Μέσα η πρώτη για το 40-33. Βάζει και την δεύτερη. 40-34. Τσαπλές 3-40 ακόμα. Γιάννης αλλάζει κατεύθυνση, πέφτει πάνω στον Λαμπρόπουλο. Καραδίμας με τον Μπέλη να τον παρενοχλεί. Αντικανονικά όμως. Υπάρχει φάουλ που είναι και το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους. Παυλόπουλος έχει μείνει με τον Μπαϊράμι. Θέλει να τον βάλει μέσα. Γιάννης παίρνει στην περιφέρεια, σηκώνεται για τρεις. Υπάρχει στο σίδερο, ο Παυλόπουλος μαζεύει. Βρήκε τον Τζάνι στην κίνηση, θα το χάσει ξανά. Βρήκε τον Ανικά, ο Κοντομίχαλος στην φάση. Κάνε το φάουλ στον Μπαϊράμι. Από 4 τα ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Κάθε φάουλ σε αυτά τα 3 και 13 απομένουν στην τρίτη περίοδο. Θα είναι βολές και για τις δύο. Λαμπρόπουλος. Πάρει την προσπάθεια ο ίδιος. Κάνεις μάζεψε, άφησε στον Τσαπλέ. Ρίχνει ταχύτητα. Καραδίμας στον Τζάνι. Κάνει το deflection εκεί ο Ζελμάνοβιτς. Η μπάλα παρέμεινε στον Παρτιζάν. Γυρίζει με το δεξί, το χάνει όμως ο Ριγανάκος.
έφτασε ως την άλλη πλευρά ο Μπέλης. 2-40-36. Ο Μπέλης, ο οποίος βοηθάει τους ελιτήριους να ρίξουν τη διαφορά. Στα χέρι με χέρι θα σε κοντά ο Τζάννης. 2-42-36. Την έκοψε όμως ο Σαπλές. Λυσιάδης επιστρέφει. Έλα, επαναφέρει ο Ζελμάνοβιτς, ψάχνει επιλογές. Ακάντε, πήρε το δώσει και πάλι. Σηκώνεται εκείνος για τρεις, το βάλε από το πλάι. 42-39. Διαφορά στο τρίποντο πλέον. Πατάει κάτι Κοντομίχαλος, πετάει την μπάλα ο Βοσόπος. Καταφέρει να κερδίσει κάτι, Μπέλης τρέχει. Ωραία άμυνα εδώ από τον Κοντομίχαλο. Έπαιξε εκτός την μπάλα. Και αφήνει με 18 δευτερόλεπτα τώρα τους κίτρινους. Βγαίνει στις άφησης τον Ζελμάνοβιτς. Νέο τρίποντο για την ισοφάριση. Όχι, θα κάνει έργο αυτή τη φορά. Σαπλές. Ψάχνει επιλογές ο Ριδανάκος. Αυτός τον Ζησιάδη. Θα πάρει ξανά. Μαϊράνη έχει κάνει το φάουλ. Κωνσταντινάκος και πάλι στο παρκέ. Θα αντικατασταθεί ο Μπαϊράμι, ενώ και ο Αναγνωστόπουλος τώρα ζητάει αλλαγή. Ριγανάκος άδεια και πάλι να καταλήγει μέσα στην πρώτη προστάθεια μετά από μια μικρή περιπέτεια. 43-39. Βάζει και την δεύτερη. 44-39. Στην τρίτη περίοδο, με συγχωρείτε. Ζελμάνοβιτς. Στυμμένος στο πλάι ο Ευγένης. Στόπουλος αφήνει στον Τσαπλέ. Αλλάζει κατεύθυνση ο Τσαπλές, έφτασε κοντά. Μένει και το ρίσκο η πάσα του, δεν έφτασε στον Ριγανάκο. Η μπάλα μας παραμένει στα χέρια της Παρτιζάν. 42 μας πήρε, βρήκε λίγο χώρο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Μαζεύει ο Ζελμάνοβιτς. Γρήγορα στην άλλη πλευρά υπάρχει φάουλ. Και έχουμε και βολές επίσης για των ελιτήριων. Στα 26,7 σταματήσει το ρολόι. 42 μας πέρασε εκτός. Στην θέση το πνευματικός. Στοχή στην πρώτη, ο Ζελμάνοβιτς, 44-40. Χάνει την δεύτερη. Λες. Οπότε δύο δευτερόλεπτα στα χρονόμετρα. Λες κρατάει με τον Βιέννη μπροστά του. Το δευτερόλεπτα στην επίθεση, Τσαπλές. Αδύναμο τελείωμα με ένα χτύπημα ίδιος και τρίτη προσπάθεια από τον Τσαπλέ. Ένα Γνωστόπουλος μάζεψε. Πανωτά, επιθετικά rebound. Δεν προλαβαίνει να πετάξει μπάλα από τα χέρια του Ριγανάκος. Φινάλε της τρίτης περιόδου, 44-40. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. Εδώ στο Χρήστο του Αγίου
Νικολάου, 44-40 το σκορ. Με τους σημερινούς κυπεδούχους να κρατούν τα ενία από τα πρώτα λεπτά. Σε καμία στιγμή του παιχνιδιού οι ελιτήριοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα. Μπέλης κερδίζει το φάουλ εδώ. Σε πρώτη από τον Μπέλη. Μέσα και η δεύτερη. 44-42. Σαπλές. Πάει στην επαναφορά ο Ζησιάδης. Σαπλές. Γυρίζει ωραία, σηκώνεται, μένει στον αέρα, σημαδεύει σωστά για το 46-42. Ήψωσε ο Κωνσταντινάκος. Να ξεφύγει ο ζωγράφος Μάνοβιτς. Τον έδειξε καλά η άμυνα των γηπεδούχων. Κωνσταντινάκος στους πίτες στο... στα 6 δευτερόλεπτα παίρνει την εκτέλεση ο ίδιος στο rebound, θα στρώξει την παλέψη των Τζελμάνοβιτς. Σε μαρκάρετα τον Τσαπλέ, βάζει εκεί με 2, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι, παραμένει στο 46-42. Πνευματικός. Λίγο το του Τζάνι, αδύναμο όμως. Φύγει στην άλλη πλευρά. Ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος θα τελειώσει και τη φάσα, με τη φάση μετά από την όμορφη πάσα του Τζελμάνοβιτς. Για το 46-44. Καλή άμυνα προς τη στιγμή από τον ζωγράφο. Κρατούν στην κατοχή τους όμως την μπάλα οι γηπεδούχοι. Γανάκος. Βρίσκεται στο παρκέ, ψάχνει επιλογές. Βρήκε τελικά συμπαίκτη. Γιάννης, θα χάσουν τελικά οι γηπεδούχοι. Θα χάσει όμως και ο Ζελμάνοβιτς. Ο Μπέλης διορθώνει. 2-1-2-1-1, Μπέλης. Πάει στα ίσα, Ζελμάνοβιτς ακολούθησε με το φόλου. 46, όλα. Και πάλι οι ελιτήριοι φτάνουν στην ισοφάριση. Το είχαν κάνει και νωρίτερα στο μάτς. Και έχουμε time out για την Παρτιζάν. Στην δράση μετά την ισοφάριση που πέτυχαν οι ελιτήριοι με τον Ζελμάνοβιτς να φέρει το μάτς στα ίσα, 46-46 πλέον. Τα πάντα ξεκινούν από το 0 και πάλι. Γανάκος Ζησιάδης θα πάρει το τρίποντο, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Βάλα στα χέρια των ελιτήριων, οι οποίοι για πρώτη φορά θα διεκδικήσουν το προβάδισμά τους. Κωνσταντινάκος μένει ψηλά ο πνευματικός για να τον δυσκολέψει. Μπέλης πίνει έξω στον Λαμπρόπουλο. Και πάλι ο Μπέλης θα σηκωθεί για δύο, το χάσε. Σαπλές. Πιέζεται ασφυκτικά. Βρήκε την πάσα στον Ριγανάκο. Σαπλές από τον ζωγράφο, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Είναι και το δεύτερο για τους κίτρινους. Ζησιάδη στον Τσαπλέ. Στη γωνία ο Ζησιάδης, Ριγανάκος. Στα 5 δευτερόλεπτα υψώνει, το βάλε. 48-46. Κωνσταντινάκος.
Από πίστα ίσα από το πνευματικό Μπέλης κρατάει, όχι για πολύ όμως. Παρά στα χέρια του Ξαπλέ. Ζάνης αφήνει στον Ικανάκο, του δίνει και πάλι. Ξαπλές στον Ζησιάδη. Θα σηκωθεί για τρεις, κάνει airball. Ο Λαυρόπουλος τρέχει, θα το βάλει, απίστευτο καλάθι. Ενώ έπεφτε στο έδαφος και ενώ σχεδόν είχε φτάσει πίσω από το ταμπλό, ο Λαυρόπουλος κατάφερε να ισοφαρίσει και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή που μπορεί να βάλει για πρώτη φορά σήμερα μπροστά τους ελιτήριους. 48 όλα πλέον, 6 και 12 πριν το φινάλε και έτοιμος για την έκτρα βολή ο Λαυρόπουλος. Αστοχή όμως. Παραμένει έτσι σώπαλο το παιχνίδι. Ξαπλές τον Γενεράλη. Πέρασε ανάμεσα από δύο, το χάσε όμως στην συνέχεια. Ο ίδιος διεκδικεί και κερδίζει. Ζάνης, ζητάει ο πνευματικός με σώμενα χέρια. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Περνάει έτσι. Ανεκμετάλλευσε αυτή η ευκαιρία της Παρτιζάν. Κατοχή για τους ελιτήριους. Συνέχεια με Κωνσταντινάκο. Μια backdoor πάσα. Τελευταίος ακούμπης επέκτησης των γηπεδούχων. Έτσι παραμένουν οι κίτρινοι με 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κωνσταντινάκος στην κορυφή, εκτέλεσε και για τρεις, το βάλε μπροστά για πρώτη φορά οι ελιτήριοι. 48-51. Ξαπλές, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Παρτιζάν. Ξαπλές τον βάζει, μειώνει στον πόντο. 50-51. Δελμανοβίτς. Η φάουλ θα το πάρει τελικά, το έχει κάνει ο Γενεράλης. Είναι κίνηση από τον Λαυρόπουλο. Γερμάνος εκτός ισορροπίας, μπαίνει στην δεύτερη ευκαιρία, θα μαζέψει ξανά ο ίδιος. Λαυρόπουλος έχει χώρο για ακόμα ένα τρίποδο των ελιτήριων. Θα του κάνει το χατήρι μπαλά, όχι τελικά. Κατοχή για την Παρτιζάν. Ξάσιμο παιχνίδι και η μπάλα. Το άφησε ελπίδες για να καταλήξει το καλάθι. Δεν το έκανε τελικά. Παρέμεινε το 50-51. Πραγματικός. Πάει με φορά προς τα μέσα. Θα χάσει. Μαρκεί ο Λαυρόπουλος. Τώρα σταματάει το παιχνίδι. Καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει. Παίξει των ελιτήριων. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Έτοιμα για να συνεχιστεί η δράση μετά τον τραυματισμό του Λαυρόπουλου, ο οποίος πέρασε εκτός για τους ελιτήριους. Ξέχισε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Μπαϊράμι τώρα. Είναι έξω τελικά. Μπελής στον ζωγράφο, βήμα στο πλάι, εκτελεί για τρεις. Εκδικήσιμη μπάλα. Μάζεσαν και πάλι οι κίτρινοι. Ένα τρίποντο από την κορυφή, εύστοχο. Κωνσταντινάκος ξανά εκτελεί. Ο ίδιος νωρίτερα έδωσε το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του, τώρα θα την πάει στο συν 4. 50-54. Ζάνης. Στρίγμα για φάουλ. Είναι και το τρίτο για τους ελιτήριους. Σου διαδύο πόντους από τον Γενεράλη Παυλόπουλος. Μπακ φάουλ τον Κωνσταντινάκο. Όχι, ο Μπαϊράμι τελικά το έκανε το φάουλ. Και έχουμε τον Παυλόπουλο στη γραμμή.
150-54. Αδελφος και στην δεύτερη. Νέο σφύριγμα για φαουλ του Τζάνι αυτή τη φορά από την Παρτίζαν. Βαλά για τους Λιτήριους. Σαντινάκος οργανώνει, γίνει ψηλά για να τον πιέσει ο Παυλόπουλος. Γελμάνοβιτς συγκρούεται με τον Τζάνι, πολύ καλή άμυνα. 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των Κίτρινων. Ανέφερε ο Γελμάνοβιτς τον Μπέλη. Μπέλη θα πάρει, είναι έξω ο Κωνσταντινάκος. Θα το χάσει αυτή τη φορά. Θέλει ξέρει πολύ η προσπάθειά του. Παρέμεινε έτσι στο 50-54. Συνέχεια με γενεράλι. Πάλι φαουλ μακριά από την μπάλα. Ο Μπέλης το έχει κάνει και είναι και το πέμπτο για τους Ελιτήριους, γι' αυτό έχουμε και βολές. Και τον Ριγανάκο. Έξω η πρώτη. Βάζει την δεύτερη, μετράει για το 51-54. Σκόλεψε αρκετά τον Μπέλη, Ακάντε πήγε στα ίσα. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Γελμάνοβιτς κλέβει την άλλη πλευρά. Παίρνει τα βήματα. Ζητούν να μετρήσει το καλάθι οι Ελιτήριοι. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Μετράει τελικά κανονικά το καλάθι του Γελμάνοβιτς, υπάρχει και φάουλ. Οπότε έχουμε το 51-56 πλέον. Και μία βολή για τον Γελμάνοβιτς. Αστοχή, ο Λόπουλος μαζεύει. Διαφορά 5 πόντων χωρίζει δύο ομάδες, 2-35. Πριν το φινάλε, τρίποδο του Γενεράλι, το έχασε, υπάρχει φαουλ από τον Ακάντε. Και έχουμε βολές για τον Τζάνι αυτή τη φορά. Βάζει την πρώτη. 52-56. Κάνε την δεύτερη. Μπέλης προστατεύει την μπάλα, αφήνει τον Κωνσταντινάκο. Γελμάνοβιτς. Πήρε ο Μπέλης. Έχει όρθιο το βλέμμα του, αφήνει στον γράφο. Ακάντε. Αλλά και πάλι στην περιφέρεια, Γελμάνοβιτς θέλει να πλησιάσει, θα στοχίσει. Κοντοκοντο Μίχαλος. Παίρνει τα βήματα, υπάρχει επιθετικό φαουλ από τον Κοντο Μίχαλο. Προσπαθεί κανονικά τον ζωγράφο. Έτσι κατοχή περνάει στους Ελιτήριους. 1-56 ακόμα για το φινάλε, 52-56. Στους Ελιτήριους θα είναι μπροστά στα τελευταία λεπτά. Λιτώνει τα βήματα, υπάρχει στη τεχνική ποινή στον Κοντομίχαλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Πονές τώρα από τους παίχτες της Παρτιζάν.
παραμένει το 52-56. Στην επαναφορά ο Κωνσταντινάκος. Ο Δεμάνοβιτς θα γυρίσει με το ένα χέρι, δεν το βάζει, μάζεψε ο Παυλόπουλος. Ο Αγνωστόπουλος έφτασε κοντά, χάνει την μπάλα αρχικά, την συγκρατεί όμως και βρίσκει τον Τσαπλέκ, σε μαρκαρίστηκε εκείνος και το βάλε. 94-56. Κωνσταντινάκος. Πάσα έξω. Ο Τζελμάνοβιτς παίζει με τον Γενεράλη στην πλάτη του. Μπροστά μέσα ψηλότερα ο Τζάνης για να καθαρίσει την άμυνα. Τζαπλές. Καναλεύει το μαρκάρισμα του ζωγράφος. Τζαπλές ξανά. Από τα αριστερά. Κατεβάζει το χέρι του ο Κωνσταντινάκος. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Απλές έτοιμος για το ζευγάρι βολών του, μπορεί να έρθει μια νέα ισοπαλία στο μάτς. Θα βάλει την πρώτη. 55-56. 49,1 στο ρολόι. Έτοιμος για την δεύτερη ο Τσαπλές. Θα την βάλει και αυτή. 56-56. Και έχουμε για time out. Επιστρέφουν και πάλι δύο πεντάδες, 49 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 56-56 το σκορ μετά από τις δύο εύστοχες βόλες του Τσαπλέ, ο οποίος με κρύο αίμα ισοφάρισε και πάλι τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τζελμάνοβιτς από κοντά θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Τσαπλές. Παίξει με τον Αναγνωστόπουλο, καλάφι, 58-56. Μισό λεπτό ακόμα. Κωνσταντινάκος, υπάρχει φάουλ τον Γενεράλη και δύο βολές. Κωνσταντινάκος στην γραμμή. Για δύο αρκετά καθοριστικές βολές για τους ελιτήριους. Βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 58-58, αλάθαστος και ο Κωνσταντινάκος. Και έχουμε εκ νέου ισοπαλία, 39 δευτερόλεπτα ακόμα, πάμε σε νέο time out. Από πίσω θα ξεκινήσει την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. 58-58, 31 δευτερόλεπτα ακόμα. Να δούμε τι μας αποφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα πλέσει αργά αργά. Κρατάει. Το σκρίνει ο Αναγνωστόπουλος. Φτάσε κοντά, καθαρή άμυνα τον Κωνσταντινάκο. Πάτσαν και γραμμή οι γηπεδούχοι. Μια επίθεση για τους ελιτήριους. Είναι η σειρά τους να καλέσουν time out. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Επιστροφή μετά το time out των ελιτήριων. 10,9 στο ρολόι, 58-58. Και οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν για έναν ήρωα. Δελμάνοβιτς. Μένει με τον Αναγνωστόπουλο, 5 δευτερόλεπτα, κάντε στα 4. 3, έμεινε μόνος του ο Μπέλης στο 0,8. Και ένα παπούτσι έχει βγει επίσης στο ζωγραφιστό. Και φινάλε εδώ στο παιχνίδι στον Άγιο Νικόλαο. Νίκη, απόδραση για τους ελιτήριους. Ο Μπέλης βρέθηκε αμαρκάριστος και σκόραρε για το 58-60 χαρίζοντας έτσι μια δραματική νίκη στους ελιτήριους. Αυτά λοιπόν εδώ από το πιστό του Αγίου Νικολάου. Φινάλε, Παρτιζάν ελιτήρι, 58-60.